Γεια, ευτύχησε εδώ! Καλή χρονιά! Αυτό είναι ένα βιντεάκι με ευχές για ευτυχισμένο 2013. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και είναι ένα διαδραστικό βίντεο. Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να επιλέξετε πάρα πολλά πράγματα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Κάποια μπορεί ήδη να είναι έτοιμα, κάποια μπορεί να είναι έτοιμα σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ανεξάρτητα όμως από την μέρα που θα δείτε το βίντεο, σίγουρα υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να πατήσετε σε αυτή τη σελίδα και να πάτε σε κάποιο άλλο βίντεο που ίσως σας ενδιαφέρει. Πρώτον, κάτι που ήδη έχει ανέβει, τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Αν δεν τα έχετε δει, μπορείτε να τα δείτε. Και είναι πάρα πολύ απλό για να τα δείτε, είτε πατήστε στην κλασική άσπρη κιθάρα, είτε στην ακουστική μαύρη κιθάρα, είτε στο τριγωνάκι εδώ πέρα πίσω. Σε όποιο και αν πατήσετε, θα πάτε να ακούσετε τα κάλαντα με το αντίστοιχο όργανο. Μπορείτε να ακούσετε και τα τρία. Ελπίζω να σας αρέσει. Καλή διασκέδαση. Δεύτερο πράγμα. Έχουμε εδώ το διαγωνισμό. Διαγωνισμό με τα αγαπημένα Δεκεμβρίου, ο οποίος μπορεί να έχει και λίγο 2-3 πραγματάκια έξτρα. Είναι ο διαγωνισμός, τα δωράκια μου για εσάς, για το νέο έτος, για την πρωτοχρονιά, για τα Χριστούγεννα, πείτε το όλο μαζί αυτό. Αν θέλετε, πατήστε εδώ που λέει δώρα. Δώρα για το διαγωνισμό. Για το διαγωνισμό πατήστε εκεί στα δώρα. Τρίτο πράγμα που θα κάνουμε. 1η Ιανουαρίου. Θα κόψουμε βασιλόπιτα. Είναι εδώ μέσα. Έτοιμη να κοπεί. Είναι αυτή που είχαμε πάρει από το ζαχαροπλαστείο του Κωνσταντινίδη για το Food IQ. Είναι εκεί πέρα. Πατήστε εδώ. Εδώ πέρα πατήστε. Για να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Αν θέλετε να δείτε το βιντεάκι Mind Food με τους στόχους για το 2013 για να βάλεις τους δικούς σου στόχους και πώς μπορείς να τους βάλεις έτσι ώστε να έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να τους πετύχεις, πάτα εδώ, Mind Food, Mind Food λέει εκεί πέρα, πάτα για να δεις αυτό το βιντεάκι με το Mind Food, με τους στόχους. Το Mind Food είναι η εκπομπή που κάνω με την τροφή μυαλού, γιατί όπως το σώμα μας χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Τώρα, κάτι άλλο μπορείτε να δείτε. Πάνω βλέπετε, γράφει εκεί πέρα 2011, 2012 και 2013. Αν πατήσετε το 2011 θα δείτε το πρώτο βιντεάκι που είχα ανεβάσει το 2011. Αν πατήσετε το 2012 θα δείτε το πρώτο βιντεάκι που είχα ανεβάσει το 2012. Και αν πατήσετε το 2013 θα δείτε το πρώτο βιντεάκι για το 2013. Αν αυτό το βλέπετε το βίντεο μέσα στο 2012 δεν έχει ανέβει ακόμα. Αν το βλέπετε μετά θα έχει ανέβει. Αν το βλέπετε πριν και θέλετε να είστε από τους πρώτους να το δείτε, πηγαίνετε στο κανάλι, γραφτείτε και κάπου κατά τις 12, 12 και 1 ετοιμαστείτε να δείτε το πρώτο βίντεο για το 2013. Επίσης, εδώ έχω κάποια βιβλία. Βασικά είναι όλα τα βιβλία που έχω κυκλοφορήσει. Μπορείτε να πατήσετε για να σας πω ποια βιβλία είναι αυτά, επειδή πολλές φορές με ρωτάτε. Ευχαριστώ και πάρα πολύ για την υποστήριξη. Όσοι έχετε πάρει τα βιβλία και τα καλά σας λόγια, είναι πάρα πολύ, είναι ανεκτήμητα όλα αυτά που μου γράφετε και σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Είναι η μεγαλύτερη χαρά που παίρνεις όταν γράφεις ένα βιβλίο. Τα σχόλια που σου κάνουν οι άλλοι και ο τρόπος που σου λένε ότι τους βοήθησες. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, εδώ είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία που διάβασα τώρα πριν λίγο καιρό, μέσα στο Δεκέμβριο, αλλά από τα αγαπημένα μου βιβλία για όλο το 2012, το «Ζωή χωρίς όρια» του Νικ Βούιτσιτς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εμπλό», «Μελωδικό καράβι» και πραγματικά έχει τη δύναμη αυτό το βιβλίο να σας αλλάξει η ζωή, τον τρόπο που σκέφτεστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το διάβασα και θα κάνω και μια παρουσίαση μόνο για αυτό το βιβλίο σε άλλο βίντεο. Αν έχει γίνει αυτή η παρουσίαση να βλέπετε αυτό το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε εκεί και να σας μιλάω για αυτό το βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ σημαντικό και σας πιστεύω ότι είναι καλό να το διαβάσετε. Επίσης, το γουρουνάκι εκεί πέρα είναι αν θέλετε να κάνετε μια προσφορά, έτσι, μια προσφορά σε χρήματα. Θα σας παραπέμψει σε μια σελίδα PayPal, μπορείτε να δώσετε όσα χρήματα θέλετε. Ετοιμάζουμε μια εκδήλωση με παιδάκια και ό,τι και να δώσετε θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να πάρουμε κάποια πράγματα, να δώσουμε περισσότερα δώρα κτλ, κτλ. Αν αυτό το βιβλίο το βλέπετε πριν από μετά από 1-2 χρόνια και πάλι μπορείτε να προσφέρετε, σε καλό σκοπό θα πάνε. Επίσης, κάτι άλλο. Όχι, αυτά! Λοιπόν, να σε ευχηθώ καλή χρονιά, ευτυχισμένο 2013. Πραγματικά εύχομαι να βρείτε μέσα αυτή τη νέα χρονιά αυτό που πραγματικά ψάχνετε. Και στην τελική αυτό που πραγματικά ψάχνουμε είναι ευτυχία. Αυτό που θέλουμε είναι υγεία, αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε αγάπη και να κάνουμε κάτι που προσφέρει σε άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η καλύτερη μου ευχή για το 2013. Να κάνετε κάτι που προσφέρει σε άλλους, που νιώθετε ότι βοηθάτε. Με όποιον τρόπο και αν νομίζετε ότι αυτό είναι
εφικτό, με όποιο τρόπο νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνετε. Δεν σας λέω να τους μάθετε αυτό ή εκείνο. Να νιώθετε εσείς ότι προσφέρετε. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, να νιώθετε ότι εξελίσσεστε, ότι βελτιώνεστε, ότι γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτός πρέπει να είναι ο πιο σημαντικός σας στόχος για 2013. Πρώτον, να προσφέρετε κάτι και δεύτερον, να εξελιχθείτε, να γίνετε καλύτεροι, να μάθετε κάτι καινούριο. Αυτά τα δύο πράγματα. Από εκεί πέρα, υγεία, ευτυχία και αγάπη. Και να θυμάσαι αυτές τις περίεργες εποχές που ζούμε. Πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε ανάγκη είναι η αγάπη. Είναι πιο σημαντική από το φαγητό. Μερικές φορές νομίζουμε ότι πεινάμε για φαγητό, αλλά δεν πεινάμε για φαγητό. Πεινάμε για αγάπη. Και αγάπη, σας υπενθυμίζω, είναι σαν το τζάκι. Πρέπει πρώτα να βάλεις ξύλα και μετά θα σου δώσει ζέστη. Δεν μπορεί να περιμένεις το τζάκι να σου βγάλει ζέστη χωρίς να δώσεις ξύλα. Πρώτα βάζεις και μετά παίρνεις. Δούνιν και λαβίν, όχι δώσε πάρε. Δούνιν. Πρώτα δίνεις και μετά παίρνεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν θέλετε να νιώσετε κάτι, δώσε το πρώτα. Προσφέρετε τους άλλους. Και ο τρόπος για να νιώσεις αγάπη είναι να προσφέρεις αγάπη. Συνεπώς, προσφορά και εξέλιξη. Βελτιωθείτε σαν άνθρωποι, γίνετε καλύτεροι με όποιο τρόπο και αυτό μπορεί να σημαίνει για εσάς, έτσι. Δεν λέω εδώ ότι πρέπει να κάνετε αυτό ή να μάθετε εκείνο ή να κάνετε αυτό, ούτε να προσφέρετε. Όταν λέω να προσφέρετε, δεν σημαίνει να δώσει χρήματα. Μπορεί να προσφέρεις απλώς με βοήθεια. Μπορεί να προσφέρεις με ένα ευχαριστώ, με ένα χαμόγελο, να βοηθήσεις την οικογένειά σου στο τραπέζι, να στρώσεις, δεν ξέρω, στο πρωτοχρονιάτικο το τραπέζι. Απλώς και αυτό είναι μια προσφορά. Να νιώθεις ότι κάνεις κάτι και βοηθάς άλλους. Αλλά φυσικά είναι καλό να προσφέρουμε και κάτι έτσι που έχει και κάνει και κάποια αλλαγή στο κοινωνικό σύνολο και έχει κάποιο νόημα πιο μεγάλο. Αλλά από τα μικρά ξεκινάς πάντα. Λοιπόν, αυτά! Να είστε καλά, φίλια πολλά, σε εύχομαι ευτυχισμένο 2013. Δείτε όλα τα υπόλοιπα βιντεάκια που σας έδειξα εδώ πέρα, τα κάρατα, τα πρώτα βίντεο που είχα κάνει το 2011-2012 και φυσικά το πρώτο βίντεο 2013. Δείτε τη Βασιλόπιτα που θα κόψουμε 1η Γενάρη 2013. Δείτε το βιβλίο «Ζωή χωρίς όρια». Δείτε τα υπόλοιπα βιβλία των εκδόσεών μας. Δείτε τα δώρα με το διαγωνισμό. Δείτε Mindfood βιντεάκι για το 2013. Αυτά! Να είστε καλά, φιλιά πολλά, καλή δύναμη σε όλους, γεια!